Λοιπόν, ο μεγάλος ημιτελικός θα αρχίσει η ώρα της αλήθειας για Ιουγκοσλάβους και Σοβιετικούς. Ο Βράνκοβιτς πήδησε πιο γρήγορα και πιο ψηλά, πήρε τον τζάμπολ και η πρώτη επίθεση των Ιουγκοσλάβων μέσα σε συνεχείς αποδοκιμασίες. Νταλιπάγιτς για τον Βράνκοβιτς, αυτό στον Αλεξάνδρ Πέτροβιτς. Από εκεί στο Βράνκοβιτς τον σταματάει ο Σαμπόνις. Πάσα στον Βάλτερς, κλέβει ο Πέτροβιτς. Πάντα Πέτροβιτς για τον Αλεξάνδρ, τον αδερφό του. Αλλά τώρα είναι ο Σαμπόνις που γίνεται φάουλ εκεί από τον Βράνκοβιτς. Έσπρωξε ο Βράνκοβιτς τον Σαμπόνις. Βολκόφ φάουλ από τον Ράντοβάνοβιτς που καταλόγησε ο Άγγλος ο Ρίτσαρσον. Ξανά η φάση. Προσπάθησε να πάρει επιθετικό ο Ραντοβάνοβιτς, αλλά οι διαιτητές είχαν διαφορετική άποψη. Την μπάλα πλάγια για τους Σοβιετικούς. Ο Βάλτερς μέσα στη ρακέτα προσποίηση, σηκώβεται, αλλά ο Βολκόφ κερδίζει το rebound και φάουλ τώρα από τον Βράνκοβιτς. Τον γίγαντα των 2 μέτρων και ενώ ξαναβλέπουμε την φάση, 2 μέτρα και 15 εκατοστά ο Βράνκοβιτς που παίζει στην Ζανταρ και είναι 22 ετών. Δύο βολές λοιπόν για τον Βολκόφ της Στρόιτελ Κιέβου. Ο Σόσιτς και επιθετικό φάουλ από τον Σαμπόνις που καταλόγησε ο Ρίτσαρσον. Εδώ δεν μας δείχνουν τίποτα οι Ισπανοί. Προσπάθησαν μάλλον να μας δείξουν replay, αλλά μας έβγαλαν ένα stop καρέ. Ο Αλεξάνδρ τώρα για τον αδερφό του τον Τράζεν που έχει αντίπαλο τον Κουρτινάιτης. Ραντοβάνοβιτς. Αλεξάνδρ για τον Τράζεν, μικρό μπάσιμο σουτ και 2-0-2 για την Ιουγκοσλαβία. Ο Βάλτερς τώρα αργά-αργά. Κουρτινάιτης, Σαμπόνις μέσα στη ρακέτα έξω στον Βάλτερς. Τιχονέγκο Σαμπόνις, Βολκόφ ισοφαρίζει 2-2, 18 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του μηχρόνου. Ο Πέτροβιτς όμως και πάλι κάνει το σκορ 2-4. Ο μικρός Πέτροβιτς, ο Ντράζεν. Βάλτερς. Τώρα Σαμπόνις, τον σταματάει ο Βράνκοβιτς χωρίς φάουλ, μπράβο. Και τώρα Αλεξάνδρ για τον Νταλιπάγιτς που έχει αντίπαλο τον Τιχονέγκο. Ντράζεν, Νταλιπάγιτς, Ραντοβάνοβιτς με αντίπαλο τον Βολκόφ, φάουλ από τον νεαρό Σοβιετικό. Την μπάλα πλάγια για τους Ιουγκοσλάβους από δύο ομαδικά φάουλ οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Εδώ ξανά η φάση στην οποία ο Ραντοβάνοβιτς κέρδισε φάουλ από τον Βολκόφ. Νταλιπάγιτς, Ραντοβάνοβιτς. Rebound ο Σαμπόνις. Την μπάλα στον Κουρτινάιτης, Βάλτερς. Από εκεί Τιχονέγκο. Κουρτινάιτης, Σαμπόνις, Βάλτερς, Σαμπόνις. Έχει το Βράνκοβιτς από δύσκολη θέση το σούτι μπάλα θα αναπηδήσει έξω. Rebound το Βράνκοβιτς. Τώρα ο Αλεξάνδρ για τον Τράζεν. Rebound από τον Σαμπόνι. Ο Βάλτερς στέκεται έξω από τη γραμμή σου για 3 πόντους. Rebound το Βράνκοβιτς. Ο Ραντοβάνοβιτς. Νταλιπάγιτς. Άσχημο ξεκίνημα για τους Σοβιετικούς. Έχουν αποτύχει σε πολλές προσπάθειες. Ντράζεν. Νταλιπάγιτς. Νταλιπάγιτς ξανά. Θα κόψει ο Σαμπόνις. Ένα εντυπωσιακό κόψιμο. Κουρτινάιτης με την μπάλα. Αλλά δεν τον έχει ακολουθήσει κανένα συμπαίκτης του. Έτσι λοιπόν χάνεται αυτή η παλιά. Νταλιπάγιτς. Θα νικήσει τώρα και τον Τιχονέγκο αλλά και τον Σαμπόνις. Το σκορ γίνεται 2-6 για την Ιουγκοσλαβία. Και τώρα ο Βάλτερς σιγά σιγά. Βολκόφ. Τιχονέγκο. Σουτ για 3 πόντους. 5-6 από τον Βαλερί Τιχονέγκο. Το νέο μεγάλο αστέρι της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Πέτροβιτς.
Νταλιπάγη τον σταματάει ο Σαμπόνης, η μπάλα όμως τον Βράνκοβιτ που θα καρφώσει ανενόχλητος. 4-8. Είναι 4-8 τελικά, το σούτ του Τιχονέγκο δεν μέτρησε για καλάθι τριών, δεν απέφερε τρεις πόντους. Τιχονέγκο θα χάσει την μπάλα με φάουλ από τον Ντράδεν Νταλιπάγη. Ξανά εδώ η φάση. Να ο Νταλιπάγιτς. Κουρτινάει της Τιχονέγκο το σούτ απ' έξω, αυτή τη φορά είναι τρίποντο. 7-8. 15 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αλεξάνδρ για τον Ντράζεν, τον αδελφό του. Από εκεί στον Αλεξάνδρ προσπάθεια για τρίποντο. Rebound και πάσα αφηλιασμού στον Τιχονέγκο που θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας. Κερδίζει ο Βράνκοβιτς και τώρα Αλεξάνδρ. Και η μπάλα έξω για την Γιουγκοσλαβία. Μεσολάβησε το χέρι του Σαμπόνης. Νταλιπάγη, το σούτ υποπίεση, θα βρει όμως το στόχο. 7-10 από τον παλέμαχο άσο της Γιουγκοσλαβίας. Και είδατε πόσο γρήγορα ανταπέδωσαν οι Σοβιετικοί με τον Τιχονέγκο. 9-10. Το παιχνίδι αρχίζει να αποκτά ρυθμό και αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί έτσι θα δούμε ένα μεγάλο θέαμα. Νταλιπάγιτς για τον Ραντοβάνοβιτς που έχει αντίπαλο τον Βολκόφ. Με ραβέρσα αυτός. 9-12. Και πάσα ευνηδιασμού για τον Τιχονέγκο που δεν θα συγκρατήσει πάλι την μπάλα. Συμβαίνει και κάτι που θα πρέπει να σας το πω για να εξηγήσει, για να εξηγηθεί το πώς χάνεται η μπάλα μέσα στα χέρια των παιχτών. Τη κρατεί φοβερή ζέστη και είναι πολύ πιθανό η μπάλα να γλιστράει από τα χέρια των παιχτών. Αλεξάνδρ για τον Ντράζεν. Πάντα Ντράζεν. Νταλιπάγης. Δόθηκε φάουλ στον Βολκόφ από τον Μωρίλο. Κοιτάξτε πως πρόχνει με το χέρι ο Νταλιπάγης. Τελικά πέφτει πάνω στον αντίπαλο. Χρεώσανε με φάουλ τον Βολκόφ. Ξανά η φάση. Σπρώχνει καθαρά ο Νταλιπάγης και πέφτει πάνω στον αντίπαλο του μετά. Κι όμως μου κάνει εντύπωση που οι Σοβιετικοί δεν διαμαρτυρήθηκαν. Ντράζεν. 9-14. Ενώ ο Ταρακάνοφ είναι έτοιμος να μπει στον αγώνα. Βάλτερς. Κουρτινάιτης. Πολύ ωραία προσπάθεια υπό τον ίσιο του Βράνκοβιτς. Και τώρα Αλεξάνδρ Πέτροβιτς για τον Ντράζεν. Το φάουλ από τον Κουρτινάιτης. Τον σηκώνει ο Σαμπόνης. Ξανά εδώ. Τέσσερα ομαδικά φάουλ Σοβιετική Ένωση, 3 Ιουγκοσλαβία. Σκορ 11-14 για τους Ιουγκοσλάβους. 14 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του χρόνου. Νταλιπάγη. Εύκολο rebound για τον Σαμπόνης. Βολκόφ. Βάλτερ Σταρακάνοφ. Ακάλυπτο στο σούτ. Επιθετικό rebound από τον Κουρτινάιτης και η μπάλα για την Σοβιετική Ένωση, γιατί ο Μωρίλο, ο Αργεντινός, είπε ότι κάποιος Γιουγκοσλάβος την ακούμπησε, ενώ καθαρά έβγαλε την μπάλα ο Κουρτινάιτης. Βάλτερς. Βολκόφ. Κουρτινάιτης. Σαμπόνης, σούτ για τρεις πόντους. Ναι. Ο γίγαντας των 2-18 δεν διστάζει να επιχειρήσει και τρίποντα και να ευστοχεί. 14-14 λοιπόν. Ακόμα 13,5 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Αλεξάνδρ. Τώρα Νταλιπάγιτ. Κερδίζουν οι Σοβιετικοί. Βολκόφ. Βάλτερς, με συγχωρείτε. Τώρα Βολκόφ. Φάουλ από τον Βράνκοβιτς ή από τον Ραντοβάνοβιτς. Ένας από τους δύο. Έπεσαν και οι δύο επάνω στον Σοβιετικό, θα ξαναδούμε τη φάση.
Ναι, το φάουλ είναι καθαρά από τον Βράνκοβιτς, που ενώ άφησε στην αρχή να πέρασε ο αντίπαλός του, μετά άπλωσε το χέρι και τον κατέβασε κάτω. Δύο βολές λοιπόν για τον Βολκόφ, Αλεξάνδρ Βολκόφ. 2-6 ύψος, 21 ετών. Μεγάλη ελπίδα του σοβιετικού μπάσκετ και πραγματικότητα όμως, αφού από πέρυσι είναι βασικός στην πεντάδα της Εθνικής Σοβιετικής Ένωσης. Ο Ρίτσαρσον, τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή στον Βράνκοβιτς. Για να δούμε γιατί. Σουτάρει ο Βολκόφ. Σιδάει ο Βράνκοβιτς. Δεν κατάλαβα γιατί. Όπως κανείς δεν κατάλαβε κιόλας, γι' αυτό και ακούστηκαν οι αποδοκιμασίες για την απόφαση του Εγγλέζου διαιτή. Πάση περιπτώσει, εδώ βλέπουμε τον Τσόσιτ να καθοδηγεί τους παίκτες του με χειρονομίες πολύ εκφραστικές. Ξανά εδώ. Πάση περιπτώσει, ο Βράνκοβιτς έχει 3 φάουλ και η Ιουγκοσλαβία 5 ομαδικά. Εδώ εξήγησε γιατί εδώ στην τεχνική και πώς και τι ο Ρίτσαρσον στον Τσόσιτς. Και αυτός θυμωμένος κάτι λέει στον Αλεξάνδρ, του λέει συντόνισε τους λίγο, κάτι τέτοιο μάλλον, γιατί ο Αλεξάνδρ έχει ηγετικές ικανότητες μέσα, μέσα στο παιχνίδι. Φωνάζει στους συμπαίκτες του, τους καθοδηγεί. Άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος του κάθε playmaker. Είναι ο προπονητής μέσα στο γήπεδο, μέσα στο τερέν. Α, αυτή ήταν η δεύτερη από τις δύο προηγούμενες βολές του Βολκόφ. Δεν κατάλαβα γιατί έδωσε δεύτερη, γιατί έδωσε τεχνική ποινή στο Βράνκοβιτς, την οποία εκτελεί τώρα ο Βολκόφ, αφού είχε αστοχήσει στη δεύτερη βολή ο Βολκόφ. Ίσως βιάστηκε να μπει μέσα ο Βράνκοβιτς, αλλά αυτό επισύρει τεχνική ποινή. Μπάσκετος. 18-14. 13 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Ντράζεν. Νταλιπάγιτς. Πάντα Νταλιπάγιτς. Βράνκοβιτς. Ραντοβάνοβιτς. Κλείνουν εκεί πολύ ωραία οι Σοβιετικοί. Ο Ταρακάνοφ τον Βάλτερς, αυτός τον Κουρτινάιτης. Βάλτερς. Παίρνει θέση τώρα και ο Σαμπόνης. Ενώ ο Τσόσιτς ετοιμάζει δύο αλλαγές. Βλέπω τον Σβέτι Τσιάνιν και βλέπω και τον Ράντοβιτς. Θα βγάλει τους αδελφούς Πέτροβιτς προφανώς. Και τώρα ο Κουρτινάιτης κάνει το σκορ 20-14. Αθυλώθηκαν οι Γουζάδες αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Βάλτερς φάουλ πάνω στον Αλεξάνδρ. Να εδώ ο Βάλτης Βάλτερς. Και ξανά το φάουλ στον αντίπαλο playmaker. Τελικά δεν βγάζει και τους δύο Πέτροβιτς ο Τσόσιτς. Έβγαλε τον Ταλιπάγιτς και τον Αλεξάνδρ. Άφησε μέσα τον Ντράζεν και έβαλε Σβετιτσιάνιν και Ράντοβιτς. Πέτροβιτς. Rebound από τον Βολκόφ. Βάλτερς. Περνάει πολύ ωραία στον Ταρακάνοφ, αυτός ακάλυπτος. Είναι άστοχος ο Ταρακάνοφ, δεν είναι ο παλιός παίκτης που ξέραμε πριν μερικά χρόνια. Ράντοβιτς. Πάντα Ράντοβιτς του Ερυθρού Αστέρα. Πέτροβιτς υπό τον ίσιο του Σαμπόνης. 20-16, να εδώ ο Ντράζεν Πέτροβιτς. Και τώρα Βολκόφ, με συγχωρείτε, Βάλτερς. Ξανά Βάλτερς για τον Σαμπόνις μέσα στη ρακέτα. Ωραίο καλάθι με αυτή την εντυπωσιακή ραβέρσα από τον Άρβιντα Σαμπόνις, 22-16.
και φάουλ του Κουρτινάιτης πάνω στο σκρινάρισμα που του έκανε ο Σβετιτσιάνιν για να περάσει ο... Κοιτάξτε εδώ, ο σπρώχνητος Σβετιτσιάνιν που δημιουργεί ένα ζωντανό τείχος ανάμεσα σε αυτόν και στον Πέτροβιτς για να μπορέσει να ακολουθήσει τον αντίπαλο. Ντράζεν Πέτροβιτς για τον Σβετιτσιάνιν, έκοψε ο Βολκόφ εντυπωσιακά. Πέτροβιτς 22-18. Να εδώ ο Ντράζεν Πέτροβιτς. Ο Βάλτερς αργά αργά για τους Σοβιετικούς. Βολκόφ ένας εναντίον ενός με τον Ραντοβάνοβιτς, κερδίζουν οι Ιουγκοσλάβοι. Ραντοβάνοβιτς, Ντράζεν Πέτροβιτς. Περνάει πολύ ωραία στον Σβετιτσιάνιν. Από εκεί ξανά στον Πέτροβιτς. Κοιτάξτε πως ελίσσεται αυτός και φάουλ από τον Βάλτερς ή από τον Βολκόφ. Ξαναδούμε τη φάση. Το φάουλ είναι από τον Βάλτερς. Βάλτερς γράφουν, Βολκόφ μας δείχνουν, εν πάση περιπτώσει το φάουλ ήταν του Βάλτερς. Ραντοβάνοβιτς. Δεν θα τα καταφέρει αυτή τη φορά με τη ραβέρσα. Ο Βολκόφ το μαρκάρει πολύ στενά, πολύ ωραία. Βάλτερς. Κουρτινάιτης για τον Βάλτερς ξανά. Αυτός τον Ταρακάνοφ μέσα στη ρακέτα. Τον κόβει ο Βράνκοβιτς. Σαμπόνης κερδίζει την μπάλα από τον κοντό. Αλλά έχει πατήσει γραμμή, λέει ο Ρίτσαρντσον. Αποδοκιμασίες για την απόφαση του διαιτητή. Ράντοβιτς. Πέτροβιτς. Προσποίηση, αλλά βγαίνει ο Σαμπόνης εκεί. Θα κόψει ο Σαμπόνης το Ράντοβιτς που πρόλαβε και πήγε από την άλλη μεριά. Ο γίγαντας των 2-18. Πραγματικό φόβητρο μέσα στη ρακέτα. Σβετιτσιάνιν για τον Βράνκοβιτς. Ράντοβιτς, υποπίεση. Αλλά η μπάλα φτάνει στον Πέτροβιτς. Προσποίηση στο Σαμπόνης. Και πολύ ωραίο και δύσκολο καλάθι. Είδατε πως ξεγέλασε τον πανίξιλο αντίπαλό του. 22-20 το σκορ για τους Σοβιετικούς. 9 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του μηχρόνου. Ενώ έχουμε τώρα time out που πήρε ο Σοβιετικός ο Μπούχοφ. Ενώ εμείς βλέπουμε τους Ιουγκοσλάβους με τον Τσόσιτς. Τελικά ο Ρίτσαρντσον απομακρύνει τους παίκτες από τους προπονητές. Δηλαδή δεν υπάρχει time out. Ξαναείδαμε εδώ το άδειασμα του που έκανε ο Πέτροβιτς στον Σαμπόνης. Τιχονέγκο, Σαμπόνης μέσα στη ρακέτα για τον Βολκόφ. Η μπάλα θα φτάσει μέχρι τον Κουρτινάιτης, αυτός τον Βολκόφ. Τιχονέγκο σου για 3 πόντους. Ο Σαμπόνης στον Πέτροβιτς. Προσπαθεί ο Βάλτερς να τον ανακόψει, αυτός ξεφεύγει, αλλά έρχεται ο Τιχονέγκο και ολοκληρώνει ο Σβετιτσιάνιν την ακολουθήση σαν τρέιλερ. Μια πολύ ωραία φάση με πολλές αναλλαγές. Φάνηκε εύκολο στην αρχή το καλάθι του Πέτροβιτς. Εντυπωσιακό το κόψιμο, αλλά έρχεται ο Σβετιτσιάνιν να ολοκληρώσει την κομμένη προσπάθεια του συμπαίκτη του. Rebound από τον Βράνκοβιτς μετά το σουτ του Βολκόφ. Προσπαθεί ο Βάλτερς, η μπάλα φτάνει στο Ράντοβιτς. Επιχειρεί τον πάσιμο αυτός και φάουλ από τον Κουρτινάιτης που καταλογίζει ο Μωρίγιο ο Αργεντινός. 22-22 το σκορ, 8 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Κουρτινάιτης έχει 3 φάουλ. Ο Μπούχοφ θα βάλει στη θέση του τον Χομίτσιους. Βλέπουμε τους Σοβιετικούς, τον Ομπούχοφ. Και ο Ράντοβιτς. Ο Ράντοβιτς στις βολές.
22-23. Οι Ιουγκοσλάβοι παίρνουν και πάλι το προβάδισμα. 22-24 με αυτές τις δύο εύστοχες βολές του Ράντοβιτς, Ζόραν Ράντοβιτς, του Ερυθρού Αστέρα. Χομίτσιους, Βάλτερς, Χομίτσιους, Βολκόφ. Χομίτσιους, Τιχονέγκο. Η μπάλα φτάνει στον Βάλτερς, Σαμπόνης. Ο Βράνκοβιτς εύκολο rebound. Η μπάλα στον Ντράζεν Πέτροβιτς. Δεν θα τα καταφέρουν οι Σοβιετικοί. Ο Βάλτερς προωθεί την μπάλα για τον Χομίτσιους. Αυτό σημαδεύει με ταμπλό. Αλλά ο Πέτροβιτς δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Όμως η μπάλα είναι ξανά για τους Γιουγκοσλάβους. ...22-24, ακόμα 8 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ράντοβιτς σε θέση playmaker, με αντίπαλο τον Βάλτερς. Περνάει στον Ραντοβάνοβιτς. Και θα νικήσει αυτός τον Βολκόφ. Το σκορ γίνεται 22-26. Βάλτερς. Τιχονέγκο, Βολκόφ, Βάλτερς Βολκόφ, παίρνει την εσωτερική προσποίηση στο Βράνκοβιτς και 24-26, 7 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα από το τέλος του χρόνου. Τώρα αργά αργά ο Ράντοβιτς. Πέτροβιτς, με αντίπαλο τον Χομίτσιους, περνάει στο Ράντοβιτς. Έξω στον Σβετιτσιάνιν, Πέτροβιτς, περνάει στον Ράντοβιτς, κερδίζει ο Σαμπόνης φάουλ από τον Ραντοβάνοβιτς, δεν στηρίζει τίποτα ιδιαίτερα. Και τελικά ο Πέτροβιτς βρίσκει την ευκαιρία να κάνει το σκορ 24-28. Χομίτσιους για τον Τιχονέγκο και τον Αβάλτερς. Σαμπόνης. Ενώ θα μπει στον αγώνα ο Μπελοστένη. Φάουλ από τον Βράνκοβιτς καταλογήθηκε στη φάση αυτή. Να εδώ ο Βράνκοβιτς που φεύγει από τον αγώνα με 4 φάουλ. Μπαίνει στη θέση του ο Αράποβιτς, ενώ στη θέση του Σαμπόνης μπήκε ο Μπελοστένη. Είδατε που ο Βράνκοβιτς δικαιολογείται στον προπονητή του για τα φάουλ. Rebound από τον Βολκόφ. Προσπαθεί να ξεφύγει εκεί, η μπάλα φτάνει στον Πέτροβιτς. Πάντα Πέτροβιτς. Και η μπάλα για τους Σοβιετικούς μετά από υπόδειξη του Μωρίγιο, του Αργεντινού διετή. Χομίτσιους. Βολκόφ, Βάλτερς, Χομίτσιους. Πολύ ωραία για τον Βολκόφ. Τον σταματάνε όμως οι Ιουγκοσλάβοι. Χάνει ο Χομίτσιους και η μπάλα για την Ιουγκοσλαβία. 6 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα και ενώ το σκορ είναι 24-28 υπέρ των Ιουγκοσλάβων. Το παιχνίδι εξελίσσεται σε επιθέσεις εναντίον οργανωμένων αμυνών. Ιδίως οι Ιουγκοσλάβοι προσπαθούν να το πάνε σε αυτό το στυλ. Βλέπετε αργό κατέβασμα της μπάλας. Ο Βολκόφ για τον Βάλτερς τώρα. Αυτός στον Μπελοστένη. Βάλτερς. Τιχονέγκο για τον Μπελοστένη. Και φάουλ από τον Αράποβιτς. Είναι το 7ο ομαδικό φάουλ της Ιουγκοσλαβίας και το πρώτο του Φράνιο Αράποβιτς. Νάτος εδώ, ο center forward της Τσιμπόνα, Χομίτσιους. Βολκόφ δοκιμάζει το σούτ απ' έξω. Είναι πολύ άστοχη η Σοβιετική.
Και νέο φάουλ από τον Αράποβιτς. Την προσπάθειά του να κρατήσει κάθε εδώ. Σπρώχνει βέβαια, έχει βάλει το χέρι και ο Μπεροσθένη. Σπρώχνει και οι δύο. Τελικά ο διαιτητής είδε τον Αράποβιτς, που μόλις μπήκε στον αγώνα χρεώθηκε με δύο φάουλ. Ενώ οι αποδοκιμασίες είναι για τον Ντράζεν Πέτροβιτς, που αντικαταστάθηκε αυτή τη στιγμή από τον Τσούτουρα, τον συμπαίκτη του στην Ζαντάρ, στην τσιμπόνα τον Ζόραν Τσούτουρα. Μπελοσθένη λοιπόν έχει μία συν μία βολή, αφού τα φάουλ των Ιγκοσλάβων έγιναν 8, όσα και των Σοβιετικών. Είδατε τον Πέτροβιτς να προσπαθεί να νικήσει τη δίψα του Μερίου Νερό. Κάνει φοβερή ζέστη μέσα στο Παλέντε Σπορ της Μαδρίτης. Και τώρα Τσούτουρα, Σβετιτσιάνιν, Ραντοβάνοβιτς. Σβετιτσιάνιν από καλή θέση. 26-30 το σκορ, 5 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Βολκόφ, Βάλτορς, Χομίτσιους. Επιμένουν οι Σοβιετικοί να παίζουν με τους ακραίους παίκτες τους. Δεν παίρνουν την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Και αφού το παιχνίδι πηγαίνει σε κοντρόλ, πηγαίνει κοντρόλ, θα έπρεπε να εκμεταλλευτούν την υπεροχή τους μέσα στη ρακέτα, παίζοντας ακόμα και με δύο ψηλούς, και με τον Μπελοσθένη και με τον Σαμπόνις. Αράποβιτς για τον Τσούτουρα, rebound ο Βάλτερς και φάουλ. Όχι, τελικά δεν δίνουν φάουλ στον Ράντοβιτς, απλώς λένε ότι η μπάλα είναι για τους Σοβιετικούς. Ο Μπούχοφ απέσυρε τον Βολκόφ και ο Τσόσιτς τον Ραντοβάνοβιτς. Ο Νταλιπάγετ μπήκε στη θέση του Ραντοβάνοβιτς και ο Γκρισάεφ στη θέση του Βολκόφ. Ο Γκρισάεφ ένας παίκτης που παίζει πιο κοντά στη ρακέτα. Δηλαδή ουσιαστικά οι Σοβιετικοί τώρα θα παίξουν πραγματικά με δύο ψηλούς. Γιατί ο Βολκόφ ναι μεν είναι ψηλός, αλλά παίζει μακριά από τη ρακέτα. Τρίποντο από τον Τιχονένκο και το σκορ γίνεται 29-30. Νάτος εδώ ο Βαλερί Τιχονένκο. Και τώρα ο Ράντοβιτς. Τσούτουρα. Νταλιπάγιτς για τον Ράντοβιτς. Νταλιπάγιτς. Υπό την πίεση του Χομίτσιους κέρδισε όμως εκεί ο Ράντοβιτς. Θα τον σταματήσουν με φάουλ οι Ιουγκοσλάβοι και οι Σοβιετικοί και συγκεκριμένα ο Γκρισάεφ. Τουλάχιστον έτσι είπε ο Μωρίγιο, για να ξανά τη φάση. Βήματα εδώ από τον Ράντοβιτς. Και βέβαια ο καημένος ο Γκρισάεφ δεν έκανε τίποτα, το φάουλ το έκανε ο Μπελοσθένη. Αλλά είχαν σαφώς προηγηθεί βήματα από τον Ράντοβιτς, όπως θα είδατε και εσείς στο replay. ...29-30 το σκορ, 3 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Ράντοβιτς αστόχησε και στις δύο βολές. Και τώρα η σειρά των Σοβιετικών με τον Βάλτορς. Γκρισάεφ, Χομίτσιους, Βάλτορς, με αντίπαλο τον Σβετιτσιάνιν, Χομίτσιους. Από καλή θέση το σουτ και οι Σοβιετικοί ξανά μπροστά με 31-30. Ράντοβιτς, το μπάσιμο και το φάουλ από τον Γκρισάεφ. Πολύ διεισδυτικός αυτός ο Ράντοβιτς. Ενώ επανέρχεται ο Ντράζεν Πέτροβιτς στη θέση του Βετιστιάνου. Νάτος ο Ντράζεν Πέτροβιτς. Και ο Ράντοβιτς που έχει πετύχει μέχρι στιγμής 2 πόντους από ελεύθερες βολές. Έχει ευστοχήσει σε 2 από τις 4 που έχει επιχειρήσει, 3 στις 5 τώρα μετά από αυτήν. Και τώρα 4 στις 6, ενώ ο Ράντοβιτς θα δώσει τη θέση του στον Αλεξάνδαρ Πέτροβιτς. Και ο Βάλτερς στον
νεαρό σοκ να ο Ράντοβιτς. Με playmaker λοιπόν τον σοκ θα συνεχίσουν οι Σοβιετικοί. Εδώ ο Ρίτσαρσον στην γραμματεία δίνει ορισμένες εξηγήσεις στον κομισάριο του αγώνα, στον Βέλγο Βαντέλ. Χομίτσιους, Γκρισάεφ για τον Σοκ, Χομίτσιους, Σοκ, Τιχονέγκο για τον Μπελοστένη μες στη ρακέτα. Αυτός πάντα εύστοχος και αποτελεσματικός, κάνει το σκορ 33-32, 2 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του χρόνου. Αλεξάνδρ για τον Ντράζεν. Φάουλ από τον Σοκ, καθώς προσπάθησε να εμποδίσει την διείσδυση του Αλεξάνδρ. Θα δούμε εδώ ξανά. Τι φάουλ έκανε βέβαια. Με τα μάτια δεν γίνεται φάουλ. Εκτός αν ο Μωρίγιο βλέπει άλλα πράγματα από αυτά που βλέπουμε εμείς. Το τόνισα πάντως από την αρχή ότι η διαιτησία είναι ανεπαρκής. Όχι τόσο από την πλευρά του Ρίτσαρσον όσο από του Μωρίγιο, που τον είδαμε πόσο άσχημη και προκλητική διαιτησία έκανε στον αγώνα της εθνικής μας με το Ισραήλ. Σοκ. Για τον Χομίτσιους, Μπελοστένη θα νικήσει τον Αράποβιτς. Ο Μπελοστένη μπορεί να μην έχει τις τεχνικές αρετές και τα προσόντα του Σαμπόνης, αλλά πολλές φορές είναι πιο ουσιαστικός. 35-34 το σκορ για τους Σοβιετικούς. Αράποβιτς, Αλεξάνδρ, Τσούτουρα, Ντράζεν. Πάντα Ντράζεν, Πέτροβιτς για τον Νταλιπάγιτς από καλή θέση. Rebound ο Μπελοστένη. Ο Σοκ για τον Τιχονέγκο. Από εκεί στον Μπελοστένη και νέο καλάθι. 37-34. Να ο Αλεξάνδρ Μπελοστένη, που αποδεικνύεται πολύτιμο στήριγμα για την Σοβιετική ομάδα. Τώρα τον τρώθηκε με επιθετικό φάουλ ο Νταλιπάγιτς πάνω στον Μπελοστένη. Για να ξαναδούμε τη φάση. Θα μπορούσε και να μην δοθεί τίποτε. Δεν ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση. Θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν μια απλή επαφή. Για να ξαναδούμε. Έπεσε βέβαια καθαρά ο Νταλιπάγιτς πάνω στον αντίπαλο. Αλλά καμιά φορά κάτι τέτοια δεν σφυρίζονται. 1 λεπτό και 46 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Οι Σοβιετικοί που έχουν 11 ομαδικά φάουλ προηγούνται με 37-34 των Ιουγκοσλάβων που έχουν 8 ομαδικά φάουλ. Μια πανοραμική άποψη του κλειστού σταδίου της Μαδρίτης, που αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει 9.000 κόσμο. Σοκ για τον Χομίτσιους. Μπελοστένη. Πάντα Μπελοστένη βγάζει έξω στον Σοκ. Αυτός από καλή θέση το σουτ. Και η μπάλα για τους Ιουγκοσλάβους μετά τη μονομαχία του Γκρισάεφ με τον Ντάλι Πάγιτς. Αλεξάνδρ Πέτροβιτς. Περνάει στον Τσούτουρα. Κλέβουν όμως οι Σοβιετικοί. Ο Μωρίγιο λέει ότι η μπάλα βγήκε εκτός γηπέδου. Τελικά πάρα καταλάβω πως αυτός ο Μωρίγιο βλέπει πράγματα τα οποία δεν βλέπει κανένας άλλος. Αλεξάνδρ, Ντράζεν για τον αδερφό του μέσα στη ρακέτα. 37-36. Έξοχη συνεργασία των αδελφών Πέτροβιτς. Σοκ.
Χωμίτσιους για τον Γκρισάεφ, 3 δευτερόλεπτα ο Μπελοστένης μέσα στην ρακέτα των Ιουγκοσλάβων. Ακόμα 47 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Πέτροβιτς. Την μπάλα για την... Την μπάλα για τους Ιουγκοσλάβους, ενώ χτύπησε καθαρά στο στήθος του... του Ραντοβάνοβιτς. Αλεξάνδρ, Τσούτουρα, Αλεξάνδρ, αλλάζουν οι Ιουγκοσλάβοι την μπάλα. Πέτροβιτς. Πάντα Πέτροβιτς για τον Νταλιπάγιτς. Αλεξάνδρ, Τσούτουρα. Το σούτ και το καλάθι από τον άσο της Τσιμπόνα. Έτσι λοιπόν οι Ιουγκοσλάβοι μπροστά 37-38. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για να κάνουν επίθεση σοβιετική. Και επιθετικό φάουλ χρεώνει ο Ρίτσαρσον πάνω στον Σοκ. Για να ξαναδούμε τη φάση. Εάν βέβαια αυτό ήταν επιθετικό φάουλ, τότε τι να πούμε. Ο Πέτροβιτς δεν έχει τοποθετηθεί καθόλου, ακολουθεί τον αντίπαλο και προβάλλει το σώμα του, άρα πώς είναι επιθετικό φάουλ. Αλλά μου κάνει εντύπωση πως σε όλες τις περιπτώσεις οι Σοβιετικοί δείχνουν μια στοικότητα, δεν διαμαρτύρονται. Με εξαίρεση, μόνη εξαίρεση είναι ο Σαμπόνης, ο οποίος είναι λίγο έτσι ευερέστητος, λίγο οξύς. Θα βάζει με τους διαιτητές, θα βάζει με τους αντιπάλους και θα θυμόσαστε ασφαλώς εκείνη την κραυγαλαία αποβολή του στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών στην Βουδαπέστη ανάμεσα στην Τσιμπόνα του Ζάγκρεπ και την Ζαλγκίρις Κάουνας, όταν πήρε φόρα από την άλλη άκρη του κυπέλου για να χτυπήσει τον αντίπαλο των Ιουγκοσλάβων Νάκητς. Και φυσικά ο Κώστας Ρίγας που ήταν πρώτος διαιτητής διέταξε αμέσως την αποβολή. Πέτροβιτς πάει για το σουτ, το κάνει και 37-40 για την Ιουγκοσλαβία με την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ ο Πέτροβιτς πηγαίνει στα αποδυτήρια πανηγυρίζοντας, το συνοδεύουν από δοκιμασίες. Είδατε πως ξέφυγε από το μαρκάρισμα του Χωμίτσιους και από τον Μπελοστένη που πήδησε για να τον κόψει και έστειλε την μπάλα στο καλάθι. Πραγματικά ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Ένα καλάθι με πολύ μεγάλες ικανότητες, με μεγάλη προϊστορία ανάμεσα δηλαδή στις δύο μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ που τις τελευταίες δεκαετίες μονοπολούν τίτλους και μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις, είτε λέγονται πανευρωπαϊκοί αγώνες, είτε παγκόσμιο πρωτάθλημα, είτε ολυμπιακοί, όταν βέβαια μετέχουν και αυτό και εδώ συγκαταλέγουμε τους Σοβιετικούς. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα μέσα σε φοβερή ζέστη για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπούχοφ κάνει αυτό που είπαμε από το πρώτο ημίχρονο. Βάζει και τον Σαμπόνης και τον Μπελοστέν. Αφού το παιχνίδι πάει αργά, γιατί να μην βάλει δύο ψηλούς. Και το κάνει τώρα. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε νέο πρόσωπο, τον Πετράνοβιτς με το νούμερο 8. Και γενικά μια πολύ χαμηλή πεντάδα με Ραντοβάνοβιτς, θα καταλάβω. Πάει να κάνει το αντίθετο, τσώσει δηλαδή, πάει να πιέσει τώρα για να κλέψει παλιές. Αν το παιχνίδι όμως πάει κατά τα καράφια, έτσι θα γίνει. Συνεχίζουν όμως τα βιολί του Σοβιετικοί τρίποντα. Έχουν δύο ανθρώπους, 2-18 και 2-14 και επιμένουν να σημαδεύουν το καλάθι 6-6-25. Πέτροβιτς, Πετράνοβιτς, Πέτροβιτς. Και τώρα Αλεξάνδρ, ο αδερφός του Ντράζεν που έκανε βήματα. Η μπάλα πλάγια για τους Σοβιετικούς από τον Τιχονέγκο για τον Βάλτας. Βάλτερς, Τιχονέγκο, Σαμπόνης.
ο Πετράνοβιτς έκανε φάουλ στον Μπελοστένη. Εδώ βλέπουμε την πάσα του Σαμπόνης και το φάουλ του Πετράνοβιτς. Στην επίθεση σοβιετική, Σαμπόνης, Βάλτερς, πολύ ωραία για τον Μπελοστένη που θα κερδίσει φάουλ από τον Πετράνοβιτς. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι αν η μπάλα περάσει στους ψηλούς της Σοβιετικής Ένωσης, δεν έχουν τρόπο οι Ιουγκοσλάβοι. Και πολύ περισσότερο με αυτό το σχήμα που έχουν παρατάξει, δηλαδή με τον Πετράνοβιτς, ο οποίος είναι εκεί γύρω στα 2 μέτρα. 2-3, από εκεί. Εδώ οι διοργανωτές μας τον αναφέρουν ότι έχει ύψος 1,87, αλλά κάτι έχουν μπερδέψει. 39-40 για την Ιουγκοσλαβία μετά τις δύο βολές του Μπελοστένη. Ο Αλεξάνδρ για τον αδερφό του τον Τράζεν που έχει αντίπαλο τώρα τον Τιχονέγκο. Βγαίνει ο Μπελοστένη πάνω στον Τράζεν, αυτός πετάει στην άλλη μεριά στον Αλεξάνδρ. Καλό σουτέρ ο Αλεξάνδρ. Ζητάει τρίποντο, αλλά οι διαιτές έχουν άλλη άποψη. 39-42. Κουρτινάιτης για τον Βάλτερς, από εκεί στον Τιχονέγκο. Σαμπόνης. Κλασικό φάουλ του Μπελοστένη μπροστά στα μάτια του Ρίτσανσον, δεν σφύριξε απολύτως τίποτα ο Εγκλέδος. Και ο Ντράζεν Πέτροβιτς γρήγορος σαν τον άνεμο ευνηδιάζει και έκανε το σκορ 39-44. Πριν συμπληρωθεί το πρώτο δίλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου όλα αυτά. Τιχονέγκο για τον Κουρτινάιτης. Φάουλ από τον Ραντοβάνοβιτς και αρχίσανε οι πρώτες αψιμαχίες, βλέπετε, Ραντοβάνοβιτς, Κουρτινάιτης, μπαίνει και ο Μπελοστένης στη μέση που είναι καυγατζής. Πριν από χρόνια είχε χτυπήσει με γροθιά ένα βούλγαρο διαιτή και τον είχε στείλει στο νοσοκομείο. Την μπάλα πλάγια για τους Σοβιετικούς. Τιχονέγκο για τον Βάλτερς, από εκεί Κουρτινάιτης. Τώρα Σαμπόνης που κάνει το ελάκι, σουτάρει απ' έξω κι αυτός. Αλεξάνδρ για τον Ντράζεν. Κόβει με φάουλ ο Κουρτινάιτης. Έτσι λοιπόν είναι το τέταρτο φάουλ του Λιθουανού. Και ο Ντράζεν Πέτροβιτς έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ξανά η φάση και το φάουλ από τον Κουρτινάιτης πάνω στον Ντράζεν Πέτροβιτς. Να το εδώ. ...39-45 για την Ιουγκοσλαβία και 17 πόντοι από τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Rebound ο Σαμπόνης. Την μπάλα στον Βάλτερς. Πάντα Βάλτερς. Το shoot με ταμπλό και το follow από τον Μπελοστένη. 41-45. Αλεξάνδρ για τον Ντράζεν. Μαρκάριο Τιχορένκο. Αλεξάνδρ, μακρινό σουτ για 3 πόντους. 41-48. Κλείνουν τον Ντράζεν και βρίσκει έδαφος ο Αλεξάνδρ. Η μπάλα πλάγια για τους Σοβιετικούς παρά το μακροβούτι του Πετράνοβιτς. ...17 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Η Ιουγκοσλαβία προηγείται της Σοβιετικής Ένωσης με 41-48. Βάλτερς κάνει την μπάλα με φάουλ από τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Φάουλ που σφύριξε ο Μωρίγιο, ο Αργεντινός. Αποδοκιμασίες από την εξέδρα. Δεν έκανα τίποτα, λέει ο Πέτροβιτς. Και είναι πολύ πιθανό, ο Μωρίγιο, επαναλαμβάνω, είναι στιγμές που ούτε ξέρει τι βλέπει, ούτε τι σφυρίζει. 42-48, ακόμα μία βολή
για τον Βάλντις Βάλτορς. 43-48. Αλεξάνδαρ. Πετράνοβιτς, Αλεξάνδαρ. Παρά τη σύγκρουσή του με τον Μπελοστένη, κάνει το σκορ 43-50. Βάλτορς. Τιχονέγκο. Φάουλ από τον Σβετιτσιάνι. Παίζουν με τρία γκάρ οι Ιουγκοσλάβοι. Τον Ραντοβάνοβιτς μόνο ψηλό και τον Πετράνοβιτς δεύτερο ψηλό. Σαμπόνις για τον Μπελοστένη. Σαμπόνις στο τρίποντο. Δεύτερο τρίποντο για τον Άρβιντας Σαμπόνις μέσα σε περμάχηρο προτύπωνα. 46-50. Αλλά βέβαια είναι ωραία τα τρίποντα. Αλλά ένας άνθρωπος με 2 και 18 πρέπει να παίζει κάτω από το καλάθι. 46-52. Ο Ραντοβάνοβιτς ήταν αυτός που πέτυχε το τελευταίο γιουγκοσλαβικό καλάθι. Κουρτινάιτης. Το μπάσιμο, το σούτ με ταμπλό. Και έχουμε φάουλ από φάουλ από τον Αλεξάνδρ Πέτροβιτς. Ξανά η πάση. Είδατε την αγωνιά που έδωσε ο Μπελοστένη στον Πετράνοβιτς. Το παιχνίδι έχει γίνει πολύ σκληρό, αντιαθλητικό θα έλεγε κανείς. Ξανά η φάση. Ο Πετράνοβιτς τραβάει από τη φανέλα τον Μπελοστένη και αυτός για να εκδικηθεί τον χτυπάει με όλη του τη δύναμη. Αν συνεχίσουμε έτσι μου φαίνεται ότι δεν θα έχουμε καλό τέλος. Ο Ιουγκοσλάβος σηκώθηκε, δείχνει λίγο ζαλισμένος. Τον κρατάνε και τον οδηγούν προς τον πάγκο. Και πώς βέβαια να μην είναι ζαλισμένος από το χτύπημα που δέχτηκε από τον θηριώδη Μπελοστένη. Στη θέση του μπήκε ο Νταριπάγης. Ενώ ο Νταλιπάγιτς που πήρε τη θέση του Πετράνοβιτς εκτελεί δύο βολές, μια και οι διαιτές έχουν δώσει εσκεμμένο φάουλ στον Μπελοστένη. Δύο βολές λοιπόν για τη Ιουγκοσλαβία και η μπάλα πάλι δική της. Το σκορ έγινε 46-54, 8 πόντι διαφορά, η μεγαλύτερη στον αγώνα. 16 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα από το τέλος. Ράντοβιτς τώρα. Νταλιπάγιτς για τον Ραντοβάνοβιτς. Σαμπόνις. Κερδίζει το rebound και πάσα αθλητιασμού για τον Κουρτινάιτης που ξεφεύγει από τον Τράζαν Πέτροβιτς. 48-54 από τον Λιθουανό της Ζαλγκίρης. Αλεξάνδαρ. Βγαίνει εκεί ο Σαμπόνις. Η μπάλα στον Νταλιπάγιτς τον κόβει ο Σαμπόνις με φάουλ. Όπως λέει ο Μωρίγιο. Διαφωνεί βέβαια ο Άρβιντας Σαμπόνις. Για να κάνουμε τη φάση. Την μπάλα έκοψε βέβαια. Όπως θα είδατε κι εσείς. Απλώς κατέβασε λίγο τα χέρια του προς τα κάτω. Αλλά αυτό επιτρέπεται εάν κόψεις την μπάλα. Εύστοχος ο παλέμαχος Άσος. 48-55, 48-56 τώρα. Και Σαμπόνις για τον Βάλτερς. Πάντα Βάλτερς για τον Βολκόφ. Αυτός ελίσσεται 50-56. Να εδώ ο Αλεξάνδρ Βολκόφ. Ακόμα 15,5 λεπτά. Ντράζεν. Βάλτερς.
Rebound από τον Βολκόφ. Βάλτερς. Ωραίο μπάσιμο Αλαχόβη. Πολύ εντυπωσιακά ο Ραντοβάνοβιτς. Τιχορένκο, rebound και καλάθι. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Βαλερί Τιχορένκο. Ενώ ο Πέτροβιτς θα ξαναβάλει στον αγώνα τον Πετράνοβιτς. Είδατε πώς τον σήκωσε πάνω. Του λέει σήκω, είσαι καλά, θα παίξεις. 52-56, 15 λεπτά πριν το τέλος. Ο Βολκόφ φάουλ πάνω στον Ντάλι Πάγιτς. Είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ των Σοβιετικών. Ενώ οι Ιουγκοσλάβοι έχουν 5. Να Βολκόφ με 3 φάουλ. Η μπάλα πλάγια για τους Ιουγκοσλάβους. Ντάλι Πάγιτς σουτ για 3 πόντους. Rebound από τον Σαμπόνις. Βάλτερς. Βολκόφ. Του κλείνει ο Πετράνοβιτς στην εσωτερική. Σαμπόνις σουτ για 3 πόντους. Τρίτο τρίποντο για τον Σαμπόνις. 3-3 τρίποντα. Αποθεώνεται τελικά ο γίγαντας το 2-18. Σαν βομβαρδιστής 3 πόντων. 55-56. Αλεξάνδρ για τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Επιχειρεί και αυτό σουτ 3 πόντων. Η μπάλα φτάνει στον Κουρτινάιτης και φεύγει ο Βολκόφ. Ο Βάλτερς ξανακερδίζει ο Σοβιετικός την μπάλα και έχουμε φάουλ από τον Αλεξάνδρ Πέτροβιτς. Ξανά η φάση. Είδατε πως έπεσε ο Αλεξάνδρ Πέτροβιτς πάνω στον Βάλτερς στην προσπάθειά του να κερδίσει την μπάλα. Ο κόσμος χειροκροτεί. Από άλλη κάμερα η ίδια φάση. Όλο το γήπεδο τώρα, όλοι οι θεατές παροτρύνουν τους Σοβιετικούς με την ρυθμική κραυγή Ρούσια, Ρούσια. Βέβαια δεν είναι Ρούσια, είναι Σοβιετική Ένωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πιο απλό για τον κόσμο. Δεκατέσσερα λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Κάποιες λίγες φωνές προσπαθούν να φωνάξουν Ιουγκοσλάβια. Πνίγονται μέσα στις αποδοκιμασίες του πλήθους. Φάουλ από τον Πετράνοβιτς. Και η μπάλα πλάγια για τους Σοβιετικούς. Δεν μέτρησε βέβαια το καλάθι. Ο Τιχονένκο για τον Σαμπόνις. Ξανά Τιχονένκο. Και τώρα Βάλτερς. Backdoor για τον Σαμπόνις. Αυτός κερδίζει φάουλ από τον Ραντοβάνοβιτς. Φάουλ που καταλόγησε ο Μωρίγιο. Έτσι λοιπόν έχουμε το 8ο ομαδικό φάουλ για τη Ιουγκοσλαβία, που δίνει το δικαίωμα στον Άρβιντα Σαμπόνις να εκτελέσει μία συν μία βολή. 13 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 56-56 οι Σοβιετικοί ισοφαρίζουν. 12 πόντοι από τον Σαμπόνι με 3-3 τρίποντα και 1-6 τρίποντα. 57-56 η Σοβιετική Ένωση μπροστά. Και το παιχνίδι έχει πολύ μέλλον ακόμα. Αλεξάνδρ Πέτροβιτς κόβεται από τον Κουρτινάιτης. Σαμπόνις, Βάλτερ, βγαίνουν οι Σοβιετικοί στην αντεπίθεση. Βολκόφ, ενώ πέφτουν πουλιές ανάμεσα στον Πετράνοβιτς και τον Τιχονένκο. Ο Πετράνοβιτς γρομφοκόπησε τον Τιχονένκο. Να εδώ, λέει εσκεμμένο φάουλ ο Ρίτσαρσον. Αλλά έχω την εντύπωση πως δεν ήταν ένα απλό εσκεμμένο φάουλ. Για να δούμε ξανά τη φάση. Πάνε δύο παίκτες προς τα έξω. Όχι, απλώς τον απόφυσε. Δεν ήταν γροθιά. Δεν ήταν γροθιά, τον απόφυσε. Να εδώ ο Πετράνοβιτς. Πολλά νεύρα. Ένα μάτς γεμάτο φωτιά. Ξανά το σπρόξιμο του Πετράνοβιτς πάνω στον αντίπαλο. Και ο Τσόσιτς θα αποσύρει τον παίκτη της Ζανταρ, βάζοντας στη θέση του τον Βράνκοβιτς. Επίσης μπήκε και ο Τσούτουρα στη θέση του Ντάλι Πάγιτς. Ο Τιχορένκο που έχει πετύχει 13 πόντους έκανε το σκορ 58-56.
Τιχονέγκο στο πλάγιο, αφού η μπάλα είναι για τους Σοβιετικούς μετά το συγκεκριμένο φάουλ. Βάλτερς, Σαμπόνις τον Βάλτερς, ξανά Σαμπόνις, Βολκόφ, Βάλτερς, το σούτ απ' έξω, δεν πιάνει ούτε Στεφάνη, ζητάει φάουλ ο Σοβιετικός. Κοιτάξτε πως κάνει. Αλεξάνδρ Πέτροβιτς για τον Ραντοβάνοβιτς. Βήματα από τον Ραντοβάνοβιτς και ο Βράνκοβιτς θα καρφώσει την μπάλα, ενώ ο Σαμπόνις έχει χτυπήσει στο πρόσωπο. Το σκόρ είναι 58-58. Θα δούμε εδώ τη φάση. Ναι, μετά, χωρίς ίσως να το θέλει, ο Βράνκοβιτς χτύπησε με το χέρι του τον Σαμπόνις. Σκόρ λοιπόν 58-58. Η φάση από άλλη κάμερα. 13 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα ακόμα και η γιγαντομαχία πλησιάζει στην κορύφωσή της. Ο κόσμος φωνάζει Σαμπόνις, Σαμπόνις. Βολκόφ στο μπάσιμο. Κόβουν οι Ιουγκοσλάβοι με τον Βράνκοβιτς και τώρα Ραντοβάνοβιτς για τον Πέτροβιτς. Φεύγει ο γιος του διαβόλου στην αντεπίθεση. Προσποίηση κόβει ο Σαμπόνις. Ένα εκπληκτικό κόψιμο. Οι Ιουγκοσλάβοι ζητούν να μετρήσει το καλάθι, αλλά η μπάλα δεν είχε φτάσει στο ταμπλό. Για να ξαναδούμε. Ναι, πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Σοβιετικός. Αλεξάνδρ για τον αδερφό του τον Ντράζεν. Ραντοβάνοβιτς. Μαρκάρι ο Βολκόφ, βγάζουν έξω στον Τσούτουρα, αυτός ακάλυπτος. 58-60, οι Ιουγκοσλάβοι περνάνε πάλι μπροστά. Ο Βάλτερς για τους Σοβιετικούς. Βολκόφ, Κουρτινάιτης, Τιχονέγκο, Κουρτινάιτης, Βάλτερς, Βολκόφ. Βάλτερς σου για 3 πόντους, είναι πολύ άστοχος, κερδίζουν οι Ιουγκοσλάβοι με τον Αλεξάνδρ Πέτροβιτς που πάει για το lay-up και φάουλ από τον Βάλτερς, το οποίο φάουλ ο Ρίτσαρντσον λέει ότι είναι σκεμμένο. Κοιτάξτε. Γιατί αυτό το φάουλ είναι σκεμμένο δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. 3 φάουλ ο Βάλτερς. Και ξανά η φάση. Ο περισσότερος κόσμος εδώ στο Palais Sport της Μαδρίτης γελάει με αυτή την απόφαση του Εγγλέζου Ρίτσαρντσον. Και εκείνο που έχουμε εμείς να πούμε είναι ότι υπάρχει πρόβλημα διαιτησίας στο μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο. Τόσο στη Σαραγώσα όσο και στην Βαρκελόνη, αλλά εδώ και εδώ στη Μαδρίτη είδαμε πολλές κακές διαιτησίες και ελάχιστες άνεκτες. Δύο βολές λοιπόν για τον Αλεξάνδρ Πέτροβιτς και η μπάλα για την ομάδα της Ιουγκοσλαβίας μετά από αυτές τις δύο βολές, αφού το φάουλ χρεώθηκε σαν εσκεμμένο. Όλα αυτά 12 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Αλεξάνδρ Πέτροβιτς έχει πετύχει 12 πόντους, 3 στα 3 ελεύθερες βολές, 3 στα 4 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα. Ένας πολύ καλός απολογισμός. Αλεξάνδρ για τον Ραντοβάνοβιτς, Ντράζεν. Για τον Αλεξάνδρ, η μπάλα για τους Ιουγκοσλάβους, ο Μωρίγιο έδωσε out, η μπάλα για τους Σοβιετικούς, ο Μωρίγιο έδωσε out. Βάλτερς για τον Τιχονέγκο, ξανά Βάλτερς, Τιχονέγκο για τον Σαμπόνις. Προσπαθεί να βρει τον Βολκόφ, κερδίζει ο Ραντοβάνοβιτς. Αλεξάνδρ Πέτροβιτς για τον αδελφό του τον Ντράζεν, αυτός ελίσσεται και κάνει το σκορ 58-64. Να λοιπόν οι Ιουγκοσλάβοι που βρέθηκαν ξανά με 6 πόντους μπροστά. Κουρτινάιτης ανταποδίδει και κάνει το σκορ 60-64, 11 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.
Ο Αλεξάνδρ Πέτροβιτς που φέτος δεν έπαιξε με την ομάδα της Τσιμπόνα γιατί ήταν φαντάρος. Σε ρόλο playmaker εδώ, Ραντοβάνοβιτς. Αλεξάνδρ Ραντοβάνοβιτς. Κερδίζει ο Σαμπόνης. Η μπάλα βγαίνει στον Κουρτινάιτης. Βολκόφ Τιχονέγκο. Βάλτερς Κουρτινάιτης. Μαρκάρισμα και η μπαλαπλάγια για τους Σοβιετικούς. Ενώ ο Μπελοστένη θα επανέλθει στον αγώνα στη θέση του Σαμπόνης. Βγαίνοντας είδατε τον Σαμπόνης πως κοίταξε προς, προς τη μεριά του χρονόμετρου που αναφέρεται και το σκορ 60-64, 10 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Κουρτινάιτης μειώνει σε 62-64, ακόμα 10,5 λεπτά. Ο Ράντοβιτς τώρα για την Ιουγκοσλαβία που μπήκε πριν από λίγο στον αγώνα στη θέση του Αλεξάνδρ. Τσούτουρα Ράντοβιτς. Τώρα Ντράζεν Πέτροβιτς. Rebound από τους Σοβιετικούς. Βγαίνει ο Τιχονέγκο. Βάλτερς για τον Κουρτινάιτης. 6 στον Βάλτερς, από εκεί στον Τιχονέγκο. Αυτός ελευθερώνεται πολύ ωραία. Αλλά οι Ιουγκοσλάβοι θα κερδίσουν το rebound με τον Ράντοβιτς που φεύγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Ο Ραντοβάνοβιτς θα νικήσει τον Μπελοστένη και το σκορ γίνεται 62-66, 9 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Η Ιουγκοσλαβία κρατάει το προβάδισμα. Μια Ιουγκοσλαβία ψυχωμένη, αποφασιστική, που έχει φέρει από την αρχή το παιχνίδι στα μέτρα της. Μπελοστένη πάλι εύστοχος, 64-66. Πολύ θετική η προσφορά του γίγαντα από το Κίεβο. Τσούτουρα για τον Ραντοβάνοβιτς που έχει αντίπαλο τον Βολκόφ. Βγαίνει ο Μπελοστένη. Rebound από τους Σοβιετικούς. Τιχονέγκο για τον Βολκόφ. Πάντα Βολκόφ. Η μπάλα στον Βάλτερς, από εκεί στον Κουρτινάιτης. Προσπαθεί να επιχειρήσει διείσδυση αυτός η μπάλα στον Τιχονέγκο. Βολκόφ ένας εναντίον ενός με τον Ραντοβάνοβιτς. Πέφτει ο Σοβιετικός. Έχει κερδίσει φάουλα τον Ραντοβάνοβιτς, μάλλον. Ενώ τώρα άπλωσε το πόδι του, είδατε ο Ραντοβάνοβιτς. Έβαλε τριπλοποδιά εκεί. Ενώ, ναι εδώ ο Ραντοβάνοβιτς, έχει 4 φάουλ. Ενώ ο Βάλτερς κάθισε στον πάγκο και πήρε τη θέση του ο Χομίτσιους. 8 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα ξαναδούμε το φάουλ του Ραντοβάνοβιτς από άλλη μεριά. Είδατε πως άπλωσε το δεξί πόδι. 64-66 για τη Ιουγκοσλαβία. Ο Βολκόφ έχει μία βολή ακόμα. Η μπάλα πλάγια για τους Ιουγκοσλάβους γιατί βιάστηκε ο Μπελοστένη να μπει μέσα στη ρακέτα και να διεκδικήσει την μπάλα. Ράντοβιτς σε θέση playmaker. Ενώ επανήλθε στον αγώνα ο Ραντοβάνοβιτς στη θέση του Ντράζεν Πέτροβιτς, ο Αλεξάνδρ Πέτροβιτς στη θέση του αδελφού του Ντράζεν. Να εδώ ο Αλεξάνδρ Πέτροβιτς. Κάνει το σκορ 64-68, 8 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Χομίτσιους. Πάντα Χομίτσιους για τον Κουρτινάιτης. Μπελοστένη. Χομίτσιους. Βολκόφ, Μπελοστένη, Βολκόφ, Κουρτινάιτης, ελευθερώνεται. Rebound όμως από τον Τσούτουρα. Αλεξάνδρ Πέτροβιτς και φάουλ από τον Χομίτσιους. Είναι το 6ο ομαδικό φάουλ των Σοβιετικών. Ενώ οι Ιουγκοσλάβοι έχουν ήδη 10. Ήταν το πρώτο του Χομίτσιους, 7 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Και ο Τσόσιτς ξαναβάζει στον αγώνα τον Βράνκοβιτς. Ψηλώνει δηλαδή την ομάδα του. Αλεξάνδρ Πέτροβιτς
σούτουρα. Ραντοβάνοβιτς δεν μετράει το καλάθι. Έχει κάνει φάουλ ο Βολκόφ. Ναι, είναι φάουλ από τον Βολκόφ πάνω στον Ραντοβάνοβιτς. Ενώ τώρα επανέρχεται ο Σαμπόνης στη θέση του Βολκόφ. 7 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και ενώ το σκόρ είναι 64-68 υπέρ της Γιουγκοσλαβίας. Αλεξάνδρ Πέτροβιτς. Ο Βολκόφ είχε 4 φάουλ όπως είδατε στις οθόνες σας. Ραντοβάνοβιτς. Αλεξάνδρ. Με αντίπαλο τον Κουρτινάιτης. Βγάζει έξω στον Τσούτουρα. Το σούτ από καλή θέση και 64-70 για τη Γιουγκοσλαβία, που προσπαθεί να ξεφύγει σε αυτό το κρίσιμο σημείο του αγώνα. Κουρτινάιτης. Σαμπόνης μέσα στη ρακέτα, φάουλο Ραντοβάνοβιτς. Είναι το πέμπτο φάουλ του Ραντοβάνοβιτς, που θα καθίσει πια αναγκαστικά στον πάγκο. Και μία συν μία βολή για τον Άρβιντας Σαμπόνης, αφού το φάουλ που κέρδισε δεν ήταν πάνω σε προσπάθεια για σουτ. Απέκτησε δικαίωμα και για δεύτερη βολή ο Σαμπόνης, ευστοχώντας στο πρώτο σουτ, 65-70. 66-70 ο Βράνκοβιτς στον Ράντοβιτς, ενώ οι Ιουγκοσλάβοι έβαλαν στον αγώνα τον νεαρό Ντίβατς. Ο Αλεξάνδρ Πέτροβιτς από την χάνει, αλλά ο Τσούτουρα παίρνει το μακρινό rebound. Ξανά Πέτροβιτς. Μη βιαζόσαστε, τους λέει, η επίθεση από την αρχή, θα γυρίσουμε την μπάλα. Και είναι πολύ μεθοδική σε αυτό οι Ιουγκοσλάβοι, πολύ ψύχρεμοι. Αλεξάνδρ μπαίνει προς τα μέσα, αλλά θα κερδίσουν το rebound τη Σοβιετική. Κομίτσιους για τον Κουρτινάιτης, αυτός το σουτ χωρίς καθυστέρηση, rebound τον Μπελοστένη, αλλά δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Ράντοβιτς, Τσούτουρα, 66-72, 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Τσούτουρα ενήργησε εδώ, εν είδη ελεύθερου σκοπευτή. Μπελοσθένη για τον Σαμπόνης. Κουρτινάιτης. Σαμπόνης το σούτ απ' έξω. Ο Μπελοσθένη προσπαθεί, αλλά ο Τσούτουρα θα πάρει το rebound. Ο Ράντοβιτς κρατάει την μπάλα. Με αντίπαλο τον Κουρτινάιτης. Ακόμα 5 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα. Φάουλ του Κουρτινάιτης πάνω στον Ράντοβιτς. Και να ο Ντράζεν Πέτροβιτς, τον είδατε πιο πριν, που θα επανέλθει στον αγώνα στη θέση του αδελφού του, του Αλεξάνδρ. 5 φάουλ για τον Ρίμας Κουρτινάιτης, που θα φύγει από τον αγώνα, όπως έφυγε πιο πριν και ο Ραντοβάνοβιτς, ο Ιουγκοσλάβος. Ενώ ο Μπούχοφ, βλέποντας την άσχημη τροπή που έχει πάρει το παιχνίδι, ζήτησε time out. Ο Κουρτινάιτης έφυγε από τον αγώνα με 10 πόντους, 5 στα 6 σουτ 2 πόντων και 3 άστοχες προσπάθειες για τρίποντα. Είχε κερδίσει ένα rebound, έκοψε ένα σουτ αντιπάλου και έχασε μια φορά την μπάλα. Εδώ βλέπουμε τη γενική στατιστική. 75% η Σοβιετική στοχεία στα φάουλ, 81 η Ιουγκοσλάβη, 40 στα δίποντα η Σοβιετική, 51 η Ιουγκοσλάβη. Μόνο στα τρίποντα είναι πιο εύστοχη η Σοβιετική. Και μία συν μία βολή λοιπόν για τον Ράντοβιτς, ενώ η Ιουγκοσλαβία έχει ένα προβάδισμα 6 πόντων. Ψύχρεμος ο playmaker του Ερυθρού Αστέρα. Κάνει το σκορ 66-73 και τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για τους Σοβιετικούς, καθώς οι Ιουγκοσλάβοι έχουν την εμπειρία
και το Στένος να κρατήσουν την νίκη. Άλλωστε μια διαφορά 8 πόντων, 5 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα από το τέλος δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Ο Μίτσιους για τον Σαμπόνις. Αυτός συνεχίζει μακρινά σουτ. Κερδίζουν οι Γιουγκοσλάβοι με τον Πέτροβιτς. Κόβει ο Μπελοστένη, αλλά ξανακερδίζει ο Τσούτουρα. Δράζεν Πέτροβιτς. Ράντοβιτς. Τσούτουρα. Χάνει την μπάλα από κακό κοντρόλ. Ο Τιχονέγκο για τον Χομίτσιους. Βάλτερς τώρα. Τιχονέγκο. Σουτ για 3 πόντους. Καλάθι και φάουλ από τον Ράντοβιτς. 69-74 και μία βολή για τον Τιχονέγκο. Όλα αυτά 5 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Αν ο Τιχονέγκο ευστοχίσει τη βολή, οι Σοβιετικοί θα έχουν 4 πόντους από μία προσπάθεια και πράγματι τους έχουν. 70-74. Ράντοβιτς. Πιέζει εκεί ο Χομίτσιους. Πάντα Ράντοβιτς. Δράζεν Πέτροβιτς προσπαθεί να ξεφύγει από τον Βάλτερ. Θα νικήσει και τον Σαμπόνις. 70-76. Ακόμα 4 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Ο Βάλτερς με την μπάλα για τον Χομίτσιους. Σαμπόνις. Μπελοστένη. Μπερδεύονται και οι δύο ψηλοί και η μπάλα είναι για την Ιουγκοσλαβία. Και είναι επόμενο να μπερδευτούν, αφού αναλαμβάνουν αυτοί να χειριστούν την μπάλα μακριά από τη ρακέτα, ενώ αυτή είναι η δουλειά των guard, του playmaker, και αυτοί πρέπει να μείνουν κοντά στο καλάθι. Ράντοβιτς για τον Τσούτουρα. Πέτροβιτς, που όπως συνήθως θα πάρει το παιχνίδι επάνω του σε αυτά τα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Μετράει το καλάθι. Βεβαίως ο Ρίτσαρσον καταλόγησε γιατί το κόψιμο έγινε αφού η μπάλα χτύπησε στο ταμπλό. 70-78, 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Είδατε ξανά τη φάση. Χομίτσιους. Βάλτερς. Σαμπόνις. Το μπάσιμο και φάουλ από τον Βράνκοβιτς. 5 φάουλ και ο Βράνκοβιτς θα αποχαιρετήσει και αυτός τον αγώνα. Νάτος εδώ ο center forward της Ζαντάρ, ενώ ο Σαμπόνις δέχεται τις περιποιήσεις του γιατρού της ομάδας του. Έχει ένα χτύπημα στο γόνατο. Θα συνεχίσει βέβαια ο Σαμπόνις, καθώς απομένουν 3 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα και το σκορ είναι 70-78 υπέρ της Γιουγκοσλαβίας, που έχει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα πια για την νίκη. Μία συν μία βολή έδωσαν οι διαιτητές. 71-78 από τον Άρβιντας Σαμπόνις, που έχει πετύχει 17 πόντους, 16 πόντους, 17 τώρα, και πρεσάρουν οι Σοβιετικοί με τον Χομίτσιους πάνω στον Ντράζεν Πέτροβιτς. Πάντα Πέτροβιτς. Φάουλ από τον Χομίτσιους και δικαίωμα για μία συν μία βολή από τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Ξανά ο Πέτροβιτς και το φάουλ που πήρα τον Χομίτσιους. Να εδώ ο Γιουγκοσλάβος. 72-79, και έτσι θα κάνει χρήση και της δεύτερης βολής.
Όχι, ο Βράνκοβιτς δεν έφυγε από τον αγώνα, έχει 4 φάουλ. Έγινε κάποιο λάθος προηγουμένως. Οι Σοβιετικοί τελικά κερδίζουν την μπάλα με τον Βάλτερς για τον Ταρακάνοφ. Αυτός θα στοχίσει η μπάλα στον Ράντοβιτς. Τρέχει ο Τιχονέγκο εκεί να καλύψει. Ο Ράντοβιτς πολύ έξυπνα γυρίζει πίσω να εξαντλήσει τον χρόνο. Δεν ρισκάρει σε μια επίθεση εναντίον δύο πιο ψηλών αντιπάλων. Προτιμάει να ροκανίσει τον χρόνο για να γίνει επίθεση στο τέλος. Για να στοχίσει τουλάχιστον να έχει κερδίσει 25-28 δευτερόλεπτα. Ντράζεν Πέτροβιτς, προσποίηση και φάουλ από τον Ταρακάνο. Δύο βολές για τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Ξανά εδώ η φάση. Είδατε το φάουλ του Ταρακάνοφ πάνω στον Ντράζεν Πέτροβιτς. Και όλα δείχνουν πια ότι η Ιουγκοσλαβία, καθοδηγούμενη από αυτόν τον ασύλληπτο Ντράζεν Πέτροβιτς, πολύ δύσκολα θα χάσει το παιχνίδι, άσχετα να στόχισε σε αυτή τη βολή. Οι Σοβιετικοί έχουν χάσει τα νερά τους, είναι εκτός ρυθμού, είναι πολύ νευρικοί. Κερδίζουν τον rebound με τον Βρανκ, με τον Ράντοβιτς Ιουγκοσλάβη, αλλά οι Σοβιετικοί κλέβουν. Βάλτερς για τον Χομίτσιους, χωρίς καθυστέρηση στο σουτ με ταμπλό. Αλλά η μπάλα πάλι έξω. Ο Μωρίγιο δίνει την μπάλα στους Σοβιετικούς, ενώ είναι για τους Ιουγκοσλάβους καθαρά. Αλλά είπαμε ότι με τη διετσία υπάρχει πρόβλημα πολύ μεγάλο. Και όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι. Τιχονέγκο για τον Βάλτερς. Χομίτσιους. Εντάξει, ναι, αυτό ήταν, διόρθωσε τώρα το σφύριγμα ο Ρίτσαρσον. Είναι αυτά τα γνωστά των διαιτητών, επειδή είδε ότι το σφύριγμα προηγουμένως του Αργεντινού ήταν λάθος, βρήκε αυτός αμέσως κάτι για να διορθώσει. Φάουλ λοιπόν στο Βολκόφ και η μπάλα στους Γιουγκοσλάβους. Ράντοβιτς. Πάντα Ράντοβιτς, ακόμα 3 λεπτά, 72-79 για την Ιουγκοσλαβία. Για την Ιουγκοσλαβία που βρίσκεται μισό βήμα από τον τελικό. Η μπάλα στα μαγικά χέρια του Ντράζεν Πέτροβιτς. Ντράζεν Πέτροβιτς με αντίπαλο τον Βάλτερς, ξεφεύγει. Κλέβουν οι Σοβιετικοί. Ο Ράντοβιτς δεν κατάφερε να ξανακερδίσει την μπάλα. Οι Σοβιετικοί έχουν το λόγο, 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα από το τέλος. Σαμπόνης. Θα αποτύχει η μπάλα στον Ντράζεν Πέτροβιτς. Και νέο καλάθι, 72-81, ακόμα 2 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Βάλτερς, το σούτ απ' έξω, καλάθι τριών πόντων, 75-81. 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 6 πόντι διαφορά και η μπάλα για τους Σοβιετικούς, ξανά το καλάθι του Βάλτερς. Ενώ φεύγει από τον αγώνα τώρα με 5 φάουλ ο Βράνκοβιτς. Φάουλ που έκανε εκτός φάσεως. Ο Τσούτουρα παίζει την μπάλα για τον Ράντοβιτς. Ράντοβιτς με αντίπαλο τον Χομίτσιους. Φάουλ του Σοβιετικού. Ξανά η φάση. Ήταν το τρίτο φάουλ του Χομίτσιους και ο Ράντοβιτς θα εκτελέσει μία συν μία βολή. Νομίζω ότι όση εμπιστοσύνη και αν έχουν στην ευστοχία τους οι Ιουγκοσλάβοι, θα έπρεπε να παίξουν την μπάλα απ' έξω. Βέβαια ο Ράντοβιτς δεν διαψεύδει τον προπονητή του. Πετύχει 7 πόντους όλους από φάουλ. 75-83. Ο Βάλτερς επιχειρεί νέο τρίποντο, αλλά έχουμε φάουλ από τον Ντίβατς πάνω στον Σαμπόνης. Εδώ Ντίβατς, όλα αυτά 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Είδατε, έσπρωξε πράγματι ο Ντίβατς τον Σαμπόνης στην προσπάθειά του να τον κρατήσει μακριά από το καλάθι. Μία συν μία βολή για τον Σαμπόνης που έχει πετύχει 17 πόντους και είναι αλάνθαστος στα φάουλ, έχει 7 στα 7.
3 στα 3 τρίποντα, αλλά είναι φοβερά στόχο στα δίποντα. 1 στα 9. Αστόχησε τώρα και η μπάλα είναι για τους Γιουγκοσλάβους. Ενώ όλο το γήπεδο είδε ότι την έβγαλαν, είδε ότι είναι για τους Σοβιετικούς, βγήκε από Γιουγκοσλάβικα χέρια. Δράζαν Πέτροβιτς, περνάει για τον Ράντοβιτς. Πάντα Ράντοβιτς κοντρολάρει την μπάλα. Ακόμα 1:42. Ράντοβιτς. Η μπάλα για την Γιουγκοσλαβία, λέει ο Μόριγιο. 1:38 ακόμα. Γιουγκοσλαβία 83, Σοβιετική Ένωση 76. Είδατε όρθιο τον Τσόσιτς και πίσω του τον Ίβκοβιτς, τον βοηθό του, τον Ίβκοβιτς που παλιότερα ήταν προπονητής στον Άρη Θεσσαλονίκης. Σούτουρα για τον Ντίβατς, από εκεί στον Τράζαν Πέτροβιτς. Φάουλ από τον Σαμπόνις. Ο Ρίτσαρσον δεν δέχεται καμία διαμαρτυρία. 1-1 βολή για τον Τράζαν Πέτροβιτς. Αυτός λέει μπάλα απ' έξω και έχει δίκιο βέβαια. Έτσι έπρεπε να γίνει προηγουμένως και με τον Ράντοβιτς. Τσούτουρα, Ντίβατς, Ράντοβιτς. Φεύγει προς το καλάθι. Φάουλ του Ταρακάνοφ χρεώνουν οι διαιτητές. Ο κόσμος αποδοκιμάζει έντονα την απόφαση, πέφτουν μέσα αντικείμενα, βροχή από καρδιά. Κοιτάξτε πώς πήγε πάνω στο Σοβιετικό και έδωσε φάουλ ανάποδα. Εντάξει, μετά από αυτό νομίζω ότι καλύτερα οι παίκτες να μην παίζουν, να αφήνουν μόνο τους διαιτητές να διαμορφώνουν όποιο αποτέλεσμα θέλουν. Είναι για να γελάει κανείς, για να το ξαναδούμε. Κοιτάξτε. Τέλος πάντων, 1:27 από το τέλος. Ο κόσμος όρθιος αποδοκιμάζει τους διαιτητές. Να, ο Ρίτσαρσον με τον παρτενέρ του, τον Μορίγιο, τον Αργεντινό. Ο Πέτροβιτς τον είδατε να χειροκροτάει ειρωνικά προς την εξέδρα. Διακοπή για να σκουπιστεί το τερέν. Περιβόητη πάση ακόμα μια φορά. Από τα μεγάφωνα γίνονται συστάσεις στους φιλάθλους να μην πετούν αντικείμενα, αλλά ο κόσμος εξαγριωμένος απαντά με νέες αποδοκιμασίες, ενώ έχουν πέσει και κάποια πορτοκάλια μέσα στο τερέν. Με στόχο φυσικά τον Πέτροβιτς. Να το εδώ, ατάραχος αυτός. Βλέπετε τα αντικείμενα στο βάθος. Κονσερβοκούτια, πορτοκαλάδες, πορτοκάλια. Πετράνοβιτς, φάουλ από τον Χωμίτσιους. Εσκεμμένο φάουλ, για να δούμε, θα έχουν το θάρρος να το δώσουν. Είναι εσκεμμένο το φάουλ. Είναι δύο βολές και η μπάλα για τη Γιουγκοσλαβία. Αλλά βέβαια ο Ρίτσαρσον και ο Μορίγιο, κοιτάξτε, τον αγκαλιάζει και τον πετάει κάτω. Αυτό είναι σκεμμένο φάουλ. Αλλά δεν το δίνουν οι διαιτητές. Ακριβώς γιατί δεν έχουν το σθένος να το δώσουν. Η μπάλα στον Πέτροβιτς.
μέσα σε σφυρίγματα. Ο Γιουγκοσλάβος κρατάει την μπάλα. Πάντα Πέτροβιτς περνάει στον Ντίβατ. Από εκεί τον Τσούτουρα. Πετράνοβιτς, Πέτροβιτς, Τσούτουρα το σούτ. Και καλάθι για τη Γιουγκοσλαβία που δεν χάνει πια το μάτς με τίποτα. 76-85 και λιγότερο από ένα λεπτό. Η Γιουγκοσλαβία είναι ήδη στον τελικό. Νέο τρίποντο από τον Σαμπόνις, 4-4, 79-85, αλλά δεν μένει χρόνος. Κλέβει την μπάλα Τυχονέγκο, σου για 3 πόντους και καλάθι. 82-85, ακόμα 42 δευτερόλεπτα. Δεν έχει κρυφθεί τίποτα. 41 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Εδώ όλο το μεγαλείο του μπάσκετ, όλη η ομορφιά. Μέσα σε πόσα δευτερόλεπτα αλλάξαν όλα, με δύο τρίποντα. Ο κόσμος όρθιος παροτρύνει τους Σοβιετικούς παίκτες, ενώ οι Ιουγκοσλάβοι έχουν κερδίσει φάουλ, αλλά δεν σουτάρουν με την μπάλα πλάγια. Και ο Τσόσιτς αναβάζει τον αγώνα τον Αλεξάνδρ Πέτροβιτς στη θέση του Πετράνοβιτς. 42 περίπου δευτερόλεπτα που θα κρίνουν το μάτς. Αν οι Σοβιετικοί δεν δεχτούν καλάθι, ελπίζουν σε τρίποντο για να ισοφαρίσουν. Ντράζεν Πέτροβιτς. Ο κόσμος στο πλευρό των Σοβιετικών, μάλλον εναντίον των Ιουγκοσλάβων. Ράντοβιτς για τον Αλεξάνδρ. 27 δευτερόλεπτα. Νέο φάουλ από τον Χωμίσιους. Αυτό ήταν το λάθος. Δεν έπρεπε να κάνουν φάουλ οι Σοβιετικοί, γιατί από τα 42 δευτερόλεπτα, ακόμα κι αν κρατούσαν οι Ιουγκοσλάβοι 30 δευτερόλεπτα την μπάλα, αυτό του λέει τώρα ο Κουρτινάιτης του Χωμίσιους, μένανε 12 δευτερόλεπτα σε αυτούς. Τώρα όμως οι Ιουγκοσλάβοι έχουν 26 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα και μπορούν να κρατήσουν την μπάλα μέχρι το τέλος και να πάρουν την νίκη. Time out. 82-85. Το γήπεδο πλέγεται ενώ οι δύο ομάδες συγκεντρωμένες τα συζητάνε μεταξύ τους. Τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές. 26 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Οι Σοβιετικοί πρέπει να πιέσουν με όλη τους τη δύναμη σε όλο το πλάτος του γηπέδου, αλλά χωρίς φάουλ. Αν δεν μπορέσουν να κλέψουν την μπάλα, τότε δεν έχουν καμιά ελπίδα. Να ο Ρίτσαρσον. Ο Μπούχοφ, ψύχρεμος. Έβαλε μέσα τον Σοκ στη θέση του Χωμίτσιους. Και για να δούμε. Την μπάλα στον Πέτροβιτς. Μαρκάριο Βάλτερ. Ζητάει βοήθεια να γίνει τον double team. Τρέχει ο Σοκ. Τριμώχνει τον Πέτροβιτς στη γωνία, αλλά αυτός περνάει στον Τσούτουρα. Κόβει ο Σοκ, αλλά έχουμε φάουλ. 16 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πριν το τέλος. Μία συν μία βολή, λέει ο Μωρίγιο. Οι Ιουγκοσλάβοι δεν σουτάρουν, παίζουν πάντα απ' έξω. Και είναι φυσικό να μην σουτάρουν, γιατί αν αστοχήσουν και πάρουν την μπάλα οι Σοβιετικοί έχουν 16 δευτερόλεπτα στη διάθεση, 16,5 δευτερόλεπτα να κάνουν επίθεση. Η μπάλα από τον Τσούτουρα θα επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Δίνει στον Ντίβατ, τρέχει εκεί ο Σοκ, μπερδεύεται ο νεαρός. Είναι double dribble η μπάλα για τους Σοβιετικούς. 12 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα πριν το τέλος. Η Σοβιετική Ένωση έχει τη δυνατότητα να παίξει την τελευταία της ελπίδα. Με τρίποντο πάει για την ισοφάριση. Για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Ο Βάλτερ κινείται προς τα έξω, ελευθερώνεται το σούτ και καλάθι. Η ισοφάριση είναι εκπληκτικό. 85-85. Ο Βάλτερ πετάνει την μπάλα Γιουγκοσλάβη. Αλλά το μάτς τελείωσε. 85-85, δεν το πιστεύουν. Είναι απίστευτο, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Οι Ιουγκοσλάβοι κλαίνε. Μια νίκη που έφυγε μέσα από τα χέρια τους. Μια νίκη που δεν την έχουν χάσει ακόμα, αλλά ήταν δική τους και τώρα θέλουν 5 λεπτά ακόμα για να την διεκδικήσουν. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, ένα φοβερό ματς. Ο κόσμος όρθιος χειροκροτεί, αποθεώνει τους μεγάλους πρωταγωνιστές που βέβαια μέσα στο πάθος, μέσα στο φανατισμό ξεπέρασαν τα όρια. Το παιχνίδι πολλές φορές έγινε αντιαθλητικό, ίσως γι' αυτό να ήταν ακόμα πιο συναρπαστικό και όλα αυτά μέσα με μια ανεκδίκητη πραγματικά διαιτησία που δεν ήξερε ούτε τι έβλεπε ούτε τι σμύριζε. Δημιουργήθηκε έτσι ένα πραγματικό θρίλερ
Ένα θρίλερ του μπάσκετ με αυτό το τρομερό φινάλε. Ξανά το τελευταίο χρυσό τρίποντο του Μάλτερ. Ο Λετωνός που σε όλο τον αγώνα ήταν απομέτριος έως κακός. Με αυτό το χρυσό τρίποντο ισοφάρισε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. 85-85 και πάμε για την παράταση. Ακόμα 5 λεπτά για να δούμε ποια από τις δύο υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα παίξει την Κυριακή στο τελικό. Τουρά και Τίβας. Οι Σοβιετικοί Σαμπόνις, Ταρακάνοφ, Σοκ, Τιχονέγκο και Βάλτερ. Αυτές είναι οι δύο πεντάδες. Ο Τσόσιτ θα τη λέει με τον Ρίτσαρντσον. Αν του λέει για την τελευταία φάση του Τίβας για τον Down Dribble, δεν έχει κανένα δίκιο. Ο νεαρός χτύπησε την μπάλα μία φορά, την έπιασε και την αναχτύπησε. Έκανε Down Dribble. Διπλή τρίπλα δηλαδή. Η μπάλα ήταν οπωσδήποτε για τους Σοβιετικούς. Όλοι έτοιμοι. Ο Σαμπόνις με τον Τίβατς στο τζάμπολ. Ακόμα 5 λεπτά. Και αν έχουμε νέα ισοπαλία θα έχουμε νέα παράταση. Κερδίζει ο Σοβιετικός. Ο Τσούτουρα πετάει κάτω τον Βάλτερ. Κερδίζει ο Ράντοβιτς. Πέτροβιτς. Πάει στο rebound, το σοκ. Δεν είναι πια μπάσκετ, είναι ταυρομαχία. Ο Βάλτερς για τον Ταρακάνοφ. Αυτό σημαδεύει με ταμπλό. Ισοκεκή μπροστά, 87-85. Ο Ράντοβιτς με την μπάλα. Πάντα Ράντοβιτς. Τσούτουρα. Κλέβουν οι Σοβιετικοί με τον Βάλτερ. Και γυρίζει πίσω την μπάλα στον Σοκ, ήρωας των τελευταίων λεπτών, ο Βάλτης Βάλτερς, ο ηγέτης των Σοβιετικών. Σοκ, Βάλτερς, Σαμπόνις έξω στο Σοκ, ξανά Βάλτερς, για τον Σαμπόνις, κάνει φάουλ ο Τίβας. Μία στην μία βολή για τον Άρβιντα Σαμπόνις. Είδαμε ξανά το φάουλ του νεαρού Τίβατς πάνω στον Σαμπόνις. Ενώ τώρα ο Τζόσιτς θα ρίξει τον αγώνα τον Αλεξάνδρ Πέτροβιτς στη θέση του Ράντοβιτς. Ο Σαμπόνις που έχει 7 στις 8 ελεύθερες βολές, 4 στα 4 τρίποντα και 1 στα 9 δίποντα, έχει μία συν μία βολή φάουλ. 88-85 για τους Σοβιετικούς. Ταρακάνοφ προσπαθεί, η μπάλα φτάνει στο Τσούτουρα. Αλεξάνδρ Πέτροβιτς για τον Τράζεν. Ακόμα 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Οι Γιουγκοσλάβοι έχουν αντίπαλο και τον κόσμο. Πετράνοβιτς, Αλεξάνδρ Πέτροβιτς, Τράζεν Πέτροβιτς επιχειρήσει του τριών πόντων και σοφαρίζει 88-88. Αλίγιστος, πραγματικός γιος του διαβόλου αυτός ο δαιμόνιος Πέτροβιτς. 88-88. Σοκ για τον Βάλτερς. Ο Σαμπόνις μένει μέσα στο καλάθι και παίρνει φάουλ από τον Τίβατ. Δύο βολές για τον Γίγαντα από την Λιθουανία. Ξανά η φάση. Ο Τίβατ κρεμάστηκε πάνω στον Σοβιετικό. Έχει 3 φάουλ ήδη ο νεαρός. Δύο βολές λοιπόν για τον Άρβιντα Σαμπόνις. 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα από το τέλος. 89-88. 23 πόντι για τον Σαμπόνις. Rebound από τον Dražen Petrović. Η μπάλα στον αδερφό του τον Αλεξάνδρ. Ακόμα 3 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα.
Αλεξάνδρ Πέτροβιτ για τον Ντίβατ. Αυτός τον Πετράνοβιτ. Δράζεν Πέτροβιτ. Αλεξάνδρ. Δράζεν. Αλεξάνδρ ελευθερώνεται στους 3 πόντους. Μακρινό rebound από τον Σοκ, αλλά κερδίζουν. Δεν μπορούν, δεν προλαβαίνουν την Ιουγκοσλάβη. Η μπάλα για τους Σοβιετικούς. 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα ακόμα. 89-88 για τη Σοβιετική Ένωση. Ο Βάλτερς, ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τον Ταρακάνοβ. Τιχονέγκο, Σοκ, Βάλτερς, Σαμπόνης, Τιχονέγκο, Σαμπόνης, έξω στον Σοκ, Σαμπόνης μέσα στη ρακέτα. Για να δούμε, φάουλ τον Πετράνοβιτς. Εδώ μπορεί να υπήρχε επιθετικό φάουλ από τον Σαμπόνης. Για να ξαναδούμε την πάση. Όχι, όχι, δεν έχει σταθεί, έχει σπρώξει το κορμί του Πετράνοβιτς προς τον αντίπαλο. Για να... Καταρχήν κάνει φάουλ ο Ντίβατς εκεί. Και συνεχεία πηγαίνει προς τον Σαμπόνης ο Πετράνοβιτς. Είναι καθαρό φάουλ του Πετράνοβιτς και έχει γίνει μάλιστα και διπλό φάουλ. Έχει κάνει φάουλ πιο πριν ο Ντίβατς. 89-88 λοιπόν. Ο Σαμπόνης έχει μία συν μία βολή. 2 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Αστοχή ο Σοβιετικός. Αστοχή και οι Ιουγκοσλάβοι έχουν νέα ελπίδα. Πέτροβιτς. Αλεξάνδρ Πέτροβιτς. Σούτουρα. Για τον Τίβατς, προς τον Τιχονέγκο. Και αυτός θα πετύχει ένα αποφασιστικό καλάθι παίρνοντας και φάουλ από τον Τιχονέγκο. 89-90 για την Ιουγκοσλαβία και ο Ντίβατς έχει και μία βολή. Ωραίο καλάθι από τον νεαρό και καθαρό φάουλ από τον Τιχονέγκο. Μία βολή λοιπόν για τον Ντίβατς. Και η μπάλα πλάγια για τους Σοβιετικούς αφού ο Αράποβιτς βιάστηκε να μπει μέσα στη ρακέτα. Σοκ. Ταρακάνοβ. Σοκ. Τιχονέγκο. Οι Ιουγκοσλάβοι έχουν γυρίσει, έχουν κλείσει την αμυνά τους για να εμποδίσουν τον Σαμπόνης. Σουτ του Τιχονέγκο, rebound από τον Τίβατ. Πέτροβιτς, ακόμα 1 λεπτό και 57 δευτερόλεπτα και φάουλ του Σοκ πάνω στον Ντράζεν Πέτροβιτς. Μία συν μία βολή για τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Καθαρό φάουλ από τον Σοκ. Ο Πέτροβιτς έχει μία συν μία βολή. Πρέπει να εκτελέσει, να στοχεί την πρώτη για να κάνει και τη δεύτερη. Τιχονέγκο έδωσε τον Βάλτερς. Ο Βάλτερς κατεβάζει αργά-αργά την μπάλα. Σοκ. Τιχονέγκο. Σοκ. Βάλτερς. Από την πλευρά του Σαμπόνης δίνει σίγουρα την μπάλα. Ταρακάνοφ. Σοκ. Την μπάλα στο Σαμπόνης και φάουλ από τον Τίβατς. Άρα λοιπόν το παιχνίδι έτσι όπως πάει από τους Σοβιετικούς βρίσκεται στα χέρια του Σαμπόνης και στην ευστοχία του που θα έχει στα φάουλ. Ο Ντίβατς είναι ο τέταρτος Ιουγκοσλάβος παίκτης που φεύγει με 5 φάουλ. Ενώ στη θέση του μπαίνει ο Ράντοβιτς. Ξανά το φάουλ του Ντίβατς πάνω στον Σαμπόνης. Παρίζει 90-90. 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα ακόμα. 24 πόντοι από τον Άρβιντα Σαμπόνης. Και 91-90 για τη Σοβιετική Ένωση. Ράντοβιτς.
Πάντα Ράντοβιτς. Κοντρολάρει την μπάλα. Αλεξάνδρ Πέτροβιτς. Σε φεύγει από τον στόπ. Rebound από τον Σαμπόνις. Η μπάλα στον Βάλτερ. Ακόμα 1 λεπτό και 12 δευτερόλεπτα. Ο Βάλτερ κοντρολάρει την μπάλα. Σοκ. Βάλτερ. Αυτή είναι η πιο κρίσιμη επίθεση των Σοβιετικών. Αν ευστοχήσουν είναι πολύ κοντά στην νίκη. Αν αστοχήσουν κινδυνεύουν. Βάλτερ. Επιχειρεί σουτ 3 πόντων. Ο Ταρακάνοφ. Ο Τιχονέγκο προσπάθησε για το rebound και οι Ιουγκοσλάβοι στην επίθεση. Αλεξάνδρ κλέφει όταν ο Σαμπόνις θα αναποτυχανίσει ως Τιχονέγκο για τον Βάλτερ. Ακόμα 38 δευτερόλεπτα. Σοκ για τον Ταρακάνοφ. Πάλι σοκ. Θα μείνουν 10 δευτερόλεπτα στη χειρότερη περίπτωση για τους Ιουγκοσλάβους. Απ' έξω ο Τσόσιτς φωνάζει όχι φάουλ. Σοκ του Βάλτερ αλλάζουν την μπάλα. Έχει 7 δευτερόλεπτα ακόμα η Σοβιετική Ένωση για την επίθεση. Σαμπόνις αστοχή, κερδίζει όμως τον Παρακάνο. 12 δευτερόλεπτα ακόμα, Τιχονέγκο βγαίνει έξω από το καλάθι. Βάλτερ, σοκ, λύνεται, βγάζει τον Σαμπόνις. 5 δευτερόλεπτα, 3, η μπάλα στον Παρακάνο, φαντοσκάνει το σουτ. Η Σοβιετική Ένωση νίκησε την Ιουγκοσλαβία 90-91 σε αυτό το δραματικό ημιτελικό. Σε αυτό το παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία του μπάσκετ σαν ο αγώνας που γύρισε ανάποδα την τελευταία στιγμή. Κοιτάξτε τους Σοβιετικούς πώς πανηγυρίζουν. Αποδοκιμασίες συνοδεύουν τους Ιουγκοσλάβους καθώς φεύγουν στα αποδυτήρια. Ακούτε το τι γίνεται. Και αποθέωση για τους Σοβιετικούς, έστω και αν σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι δεν έπαιξαν σύμφωνα με την πραγματική τους αξία. Όμως μια ομάδα που έχει το ψυχικό σθένος αλλά και την τύχη να ισοφαρίσει ένα τέτοιο παιχνίδι και να το κερδίσει την παράταση είναι άξια συμπαρτηρίων. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, είχατε την τύχη να παρακολουθήσετε ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια που έγιναν ποτέ στο μπάσκετ. Σε αυτό το σημείο, από τη Μαδρίτη, θα σας αποχαιρετήσω. Γεια σας.